Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Και να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχω να κάνω βίντεο και να είμαι τόσο χαρούμενος, αλλά επιτέλους κατάφερα κάτι σε αυτό το κολοπαίχνιδο. Κάθισα, έχω εδώ μπορεί και 6 ώρες, 5-6 ώρες κάπου εκεί, παίζω συνεχόμενα. Το κεφάλι μου κοντεύει να καταστραφεί, πραγματικά το λέω. Δεν βλέπω μπροστά μου, αλλά κατάφερα να πάρω 11 wins αφού Champions. Και έχω τρελό hyper, μαλάκα. Γιατί εντάξει, μου λέτε όλοι ότι είμαι κακός παίκτης, δεν αμφιβάλλω, αλλά ρε πούστη. Να, όταν προσπαθώ και όταν η ομάδα τα πάει ok, τα πάω μια χαρά. Δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη φορά, δεν πήγε κάτι χάλια για εμένα. Και δεν ξέρω εδώ γιατί δεν φορτώνω τα rewards και με κάνει πολύ δυστυχισμένο αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ, δώσουν τα rewards και πόσο σκληρά προσπάθησα για να τα πάρω αυτά τα rewards. Yay, μη μου το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Θα κάνω restart το game. Άμα δεν μου μετρήσει κανένα win, πραγματικά το λέω, δεν ξέρετε πόσο θα ρετζάρω. Γιατί είναι τρελός ο τρόπος με τον οποίο έφτασα στα 11 wins. Και λοιπόν, ξέρω ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να το δείξω γραφικά ή κάτι, αλλά αυτό εδώ είναι το record που έκανα ξεκινώντας από πάνω. Πήρα τον πρώτο αγώνα, έχασα τον δεύτερο. Πήρα τον πρώτο, έχασα τον δεύτερο. Πήρα τον τρίτο και λέω: Okay, έτσι θα πάμε, bro. Δεν πάω για τις 9 νίκες που πήγαινε αυτή τη βδομάδα. Δεν πάω καν. Δηλαδή, μου την έσπασε λίγο. Και μετά ξαφνικά παίρνω άλλα 3 σερί win και το κάνω 4 σερί win. Που είναι κάτι τρελό για εμένα, αν με ξέρετε. Γιατί ποτέ δεν παίρνω σερί win σχεδόν. Μετά από αυτό παίρνω ένα L και λέω: Okay, και παίρνω άλλο ένα win και έτσι κάνω το 7-3. Είμαστε στο 7-3 και λέω: Εντάξει, πρέπει να κάνω 2-3. Το έχω. Ξεκινάμε με ένα heartbreaking defeat, θα έλεγα. Αλλά εντάξει, συνεχίζουμε και μετά παίρνω 2 win συνεχόμενα και είμαι μια χαρά. Πάμε για το 10ο win. Εκεί είναι που πήγανε όλα χάλια, νομίζω, είτε στο 1ο είτε στο 10ο, σε ένα από τα 2. Τα έχω χάσει, γι' αυτό δεν έχω μπερδέψει όλα τα μάτς. Γενικά κάποια μάτς ήταν συμπαράταση, κάποια ίσα ίσα, αλλά μπορώ να πω σε όλα τα μάτς που κέρδιζα άξιζα να κερδίσω. Σε όλα τα μάτς που έχασα άξιζα να χάσω. Και νομίζω το 10ο win που πήρα ήταν 1-0, οπότε πρέπει να ήταν το 1ο win που έγινε ό,τι να είναι. Είμαστε λοιπόν 5-3 στο 88. Γυρνάω την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα, περιμένω να πάει στο 90, πάει στο 90 με τον τερματοφύλακα. Πάω να βγάλω μια πάσα. Η πάσα πάει άθλια. Την παίρνει ο αντίπαλος, το κάνει. Είμαστε στο 90. Γυρνάω την μπάλα στον goalkeeper. Με τον goalkeeper την πετάω όσο πιο μακριά γίνεται. Μετά ένας παίκτης μου την κάνει control. Πάω να την πετάξω πιο μακριά απλά για να φύγει. Δεν θέλω να την κάνω control απλά για να φύγει. Γιατί να την πετάξει πιο μακριά, την πετάει στον παίκτη που είναι ακριβώς δίπλα, παρότι έχω βάλει full power. Και την παίρνει ο αντίπαλος, τη βγάζει μπροστά. Βγαίνει στο 92. Όλο αυτό το μεταξύ είχαν τελειώσει καθυστερήσει. Δεν έπρεπε να το έχει αφήσει να γίνει. Πάει, βγαίνει ολομόναχος. Κάνω tackling, παίρνω κόκκινη. Κάνει το foul, το βάζει το διάολο, τη μάνα δοκάρει και μέσα στο γάμα. Δηλαδή, what the fuck, ρε μαλάκα. Δεν είχα φάει απευθείας free kick. Γενικά δεν είχα φάει, οπότε μου την έσπασε πάρα πολύ. Τελικά όμως κέρδισα στην παράταση με 2 ή 3 γκολ διαφορά. Αλλά ήταν ο αγώνας πάρα πολύ επίπονος. Πάμε στον επόμενο. Κερδίζω 1-0 με ένα σκατο γκολ. Αλλά έπρεπε να είχα κερδίσει. Απλά δεν έμπαινε τίποτα. Είχε μανιάν και τα βγάζει όλα και είχαν ευρεάσει πολύ γιατί παραλίγο. Και εκεί να ισοφαριστώ στο 90. Και μετά πάμε στον τελευταίο αγώνα. Μπαίνω στον τελευταίο αγώνα. Ο αντίπαλος κάνει εκείνο το kick of bliss που την πετάει βαθιά. Τρέχει ο δικός του και βάζει γκολ. Και μετά βγαίνει και τα έπαιξα εκεί και λέω what the fuck. Μπαίνω με έναν άλλον αντίπαλο, κάνει ακριβώς το ίδιο και δεν βγαίνει αυτή τη φορά. Και εκεί ξεκινάει ο πόνος. Μετά από έναν πάρα πολύ επίπονο αγώνα, όπου έκανε όλο αυτό, τον κέρδισα νομίζω 5-3. Άμα δεν κάνω λάθος. Ο τυπάς, τα 3 γκολ που έβαλε και τα 3 ήταν με το kick of glitch αυτό. Δηλαδή αντιγαμίσου ρε φίλε σε εκείνη τη φάση. Τέλος πάντων όμως, καταφέραμε, κερδίσαμε. Αυτό είναι που μετράει. Τώρα εδώ ξανανοίγουμε το game για να ανοίξουμε τα rewards. Και άμα είναι άθλα τα rewards, παίζει για να κλάψω. Αλλά εντάξει. Απλά μπορώ να φλεξάρω ότι κοίτα μπρο, δεν είμαι τόσο κακός. Ξέρω πως πολλοί το κάνουν, δεν νομίζω αν και τόσο δύσκολο, αλλά και πάλι μπρο μου. Και φάση είναι πως άμα το ξανακάνω θα πάρω ζωά Φίλιξ, αλλά δεν με βλέπω να το ξανακάνω. Πάρα πολύ tryhard, δεν το ήθελα αυτό ποτέ η ζωή μου. Αλλά πήραμε εδώ μια κάρτα που είναι πραγματικά φόντερ και δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ. Τώρα επίσης, όσον αφορά την ομάδα μου που θα ήθελα λίγο να μιλήσω, αφού πάρουμε τα Champions Rewards, τι απέγιναν τα Champions Rewards, δεν ξέρω. Πες μου πως τα έχω εδώ πέρα κάπου. Δεν έχει player pick. Νόμιζα θα είχε μπρο άμα δεν πήρα τα rewards, τα κλάψω. Okay, τα έχουμε. Έχουμε και το base hero, τα έχουμε όλα. Μαλάκα, η καρδιά μου δεν ξέρετε τι έγινε τώρα. Και πρέπει να τελειώνω και αυτό το βίντεο επειδή όλη μέρα δεν έχω κάνει τίποτα. Ή έχω να πάω έξω να πάρω ψώνια γιατί αύριο είναι Κυριακή και είναι κλειστά τα σούπερ μάρκετ και πρέπει να πάρω κάτι μαλακίες. Αλλιώς θα πεθάνω από την πείνα ή κάτι. Τέλος πάντων, πάμε λίγο εδώ, τελειώνουμε λοιπόν. Αυτή εδώ είναι η ομάδα μου και δεν μπορούσα να έχω καλύτερη ομάδα, ok. Ο Τζο Κόουλ, sorry, δεν έπαιξε κανένα αγώνα στο γουλού. Μπήκε έναν αγώνα αλλαγή και δεν ξαναμπήκε. Σοβαρά το λέω, τα 8 μάτς που βλέπετε είναι που τον δοκίμαζα στα Rivals. Ξέρω πως ήμουν πολύ χαρούμενος και ναι, αλλά βγήκε αυτό το evolution του Marcos Llorente που, να είμαι ειλικρινής, είναι broken as fuck. Και να πω κάτι, ο Cole είναι όντως τρελή κάρτα που τον έχω δοκιμάσει, αλλά είναι right winger. Εγώ δεν παίζω με winger, παίζω με midfielder. Οπότε δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, δεν είναι καθόλου εκεί που πρέπει, ενώ ο Llorente είναι άστο καλύτερα. Τον δοκίμασα να μπει στη θέση του Pedro Diaz, δεν έκανε κάτι. Η υπόλοιπη ομάδα όμως έκανε πολλά. Η άμυνα ήταν απίστευτη, με κάποια μικρό λαθάκια, αλλά εντάξει, 11 wins πήρα, δεν μπορώ να κατηγορήσω κάτι άλλο. Μ' αρέσει που η μισή ομάδα
ομάδα του μεταξύ είναι δικιά μου, Evolution και όλα αυτά. Ο Iago Aspas τρελός. Ο Guado ακόμα broken as fuck. Bro, δες αυτό το ρεκόρ, δηλαδή τι σκατά κάρτα είναι αυτή. Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά ήταν στο Maignan που έπαιξα 2-3 φορές εναντίον του, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά βάζει κάτι γκολ ρε μαλάκα που δεν θα έπρεπε να μπαίνουν, ειδικά με το power shot. Δηλαδή, what the fuck. Καλά, ο Iago Aspas, σοβαρά το λέω. Άμα δεν έχετε κάνει ακόμα το 100 Club και ταιριάζει στην ομάδα σας, κάντε το. Δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερη striker κάρτα στο παιχνίδι από αυτόν. Ειλικρινά το λέω, με όσους αντιπάλους έχω παίξει. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιώ τριβέλα ή power shot και βάζει κάτι πράγματα που δεν θα έπρεπε να μπαίνουν. Δηλαδή, είναι σπασμένη κάρτα, σοβαρά το λέω. Δηλαδή, τα stat φαίνονται πολύ καλά, αλλά όχι τόσο καλό όσο είναι in-game και το ίδιο γίνεται και με τον Guado. Σπασμένες κάρτες. Ο Pedro Diaz φυσικά δεν απογοητεύει ούτε λίγο. Έβαλα και ένα μάτσο του Militao επειδή πήρε κόκκινη η παρέδες εκείνο τον κολλό αγώνα που πήγα, που είπα ότι πήρα κόκκινη, η παρέδες πήρε την κόκκινη. Οπότε τον έναν αγώνα τον κέρδισα με βασικό τον Militao. Δεν είχα όρεξη να παίξω rivals για να καθαρίσω το win. Ο Courtois πάρα πολύ καλό, αν και ναι, μη του δώσει μπάλα για να την δώσει. Το 77 kicking, ναι, φαίνεται πάρα πολύ κακό στο να διαβιβάζει την μπάλα. Ο Νίκο Μαρτίνες δεν απογοήτευσε. Δεν ξέρω, έχω παίξει και λίγα μάτ. Ναι, έχω παίξει 10 μάτ παραπάνω από τα rivals. Να πω την αλήθεια, ξέρω. Καλή κάρτα, εντάξει. Δεν θα είχα θέμα να βγάλω και κάποιον άλλον. Τέλος πάντων, πολύ καλή ομάδα. Δεν έχω κανένα παράπονο. Να πω την αλήθεια, δεν έχω κανέναν παίκτη τον οποίο θα έλεγα, OK, δεν τραβάει. Ίσως τα center back να είναι το μόνο πράγμα που θα άλλαζα κιόλα. Γιατί όλα τα άλλα, ρε φίλε, έχω δοκιμάσει και κάρτες που είναι θεωρητικά καλύτερες. Όπως είδατε και ο Τζο Κόλ είναι θεωρητικά καλύτερος. Και δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, η ομάδα είναι τέλεια όπως είναι. Έχω βάλει και το Haaland. Τον έβαλα και αλλαγές σε κάποιους αγώνες μαζί με την άλλη την τύψα την Ολλανδέζα που έχω για left winger. Οι αλλαγές μου ουσιαστικά αυτό ήταν στο 60 μετά από λίγο όταν άρχισα να παίρνω τα σερί win. Αυτό συνειδητοποίησα ότι άμα κάνω αλλαγές στο 60 και βάλω αυτή την τύπησα LM, τον Haaland Striker και στη θέση του Νίκο Μαρτίνες που για κάποιο λόγο δεν έχει καθόλου στάμινα πραγματικά, βάλω τον Rudiger, η ομάδα πετάει. Και μετά βγάζω και την παρέδες και βάζω και τον Inter Militao. Έτσι κέρδισα τον τελευταίο αγώνα, έβαλα στο 60 τον Militao. Και okay, δεν θα πω πως κουβάλισε μόνο του, αλλά τη δουλειά του την έκανε. Δηλαδή για την ομάδα είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Πραγματικά το λέω, δεν μπορώ να δω κάτι να αλλάζει, ρε φίλε. Δηλαδή και αρνάει να μου βγάλει τώρα από ένα παγέτο. Δεν ξέρω, θα τον βάλω βασικό αναγκαστικά, αλλά κάτι μου λέει δεν θα είναι καλύτερο. Δεν μπορώ να δω την ομάδα να γίνεται καλύτερη από τώρα. Πραγματικά δεν μπορώ απλά. Που είναι ακραίο. Γιατί από στατιστικά, δηλαδή άμα τη δει αυτή την ομάδα, δεν θα πει πω ρε φίλε με τι έπεσα. Και έπαιζα με αντιπάλου οι οποίοι είχαν Mbappé. Καλά, όλοι έχουν του RAM, νομίζω το ξέρουμε όλοι αυτό. Πόσου χείρου, πόσε icon. Ένα αγώνα που τον έχασα, έχασα έναν αγώνα 1-0. Από τα χειρότερα μάτς που έχω κάνει. Έχασα και εκεί πολλές ευκαιρίες. Ο αγώνας κέρδισε επειδή ο Ετό που είχε σούταρε ένα από τέρμα γωνία. Όταν λέω τέρμα γωνία της μικρής περιοχής. Δεν θα έπρεπε να μπει αυτό κανονικά. Ενώ τον μάρκαραν δύο αμυντικοί και ένας, ο γκολκίπερ φυσικά, ο Κουρτουά που έπεσε και σωστά. Και το έβαλε δοκάρι-δοκάρι και μέσα. Δηλαδή, ό,τι πιο τρελό έχω δει. Σπασμένη κάρτα εδώ φυσικά. Δεν αμφιβάλλω. Απλά αυτό που λέω και τέτοια κάρτα να βγάλω δεν ξέρω τι θα κάνω. Εδώ λοιπόν έχουμε τα τρελά packs που όλοι περιμένουμε. Νομίζω γι' αυτό είστε σε αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω. 73% win rate μπορείς να πεις ότι είχα. 73,3% περιοδικό για την ακρίβεια, επειδή. Θετική και όλα αυτά. Όχι, δεν πάω θετική, δεν είμαι λύκειο, ηρέμηση. Απλά δεν ξέρω τι να σου πω. Τι να έλεγα, μαθηματικό, δεν πέρασα μαθηματικό. Δεν έχω μαθηματικό πτυχίο ή κάτι. Δεν ξέρω τι λέω σε αυτή τη φάση. Αλλά 73,3% περιοδικό είναι το win rate μου. Και τώρα, να πω την αλήθεια. Αυτό μάλλον είναι το καλύτερο win rate που έχω κάνει. Γιατί gold 1 που είχα πάει, πόσο είχα κάνει, 20, 21, 3, 21, 9, κάτι τέτοιο. Όπου αυτό είναι 66% win rate. Άρα αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να πω χωρίς πλάκα ότι είμαι το καλύτερο που ήμουν ποτέ. Παρότι νομίζω και πολλοί, άμα βλέπαν το κανάλι από παλιά, θα αμφιβάλλουν γι' αυτό. Γιατί ναι, είμαστε ειλικρινείς, παλιά ήμουνα πολύ καλύτερος από τώρα. Αλλά μπορώ να πω το ότι πλέον δεν με νοιάζει καθόλου το game. Δηλαδή, δύο φορές σήμερα κόντεψα να τα χάσω. Παλιά θα τα είχα χάσει άστο καλύτερα. Παλιά άστο καλύτερα, πραγματικά. Θα μου είχαν κάνει μήνυση, εντάξει. Δηλαδή, αν ήμουν όπως ήμουν παλιότερα, θα είχα πάει μήνυση πάλι. Το πάλι δεν ξέρω γιατί το είπα. Μην αγχώνεστε, δεν μου κάναν ποτέ μήνυση. Πιστέψτε με. Δεν το κρύβω επειδή ήταν κακό για το κανάλι, για το τι πιστεύετε για μένα. Δεν έχω φάει, ηρεμήστε. Ναι, αλλά αυτό που λέω είναι ότι το ότι δεν με νοιάζει καθόλου, χάσω, κερδίσω. Ήμουν τέρμα ήρεμος. Μόνο στον τελευταίο αγώνα δεν ήμουν ήρεμος, γιατί κόντεψα να το χάσω από μαλακία και ήθελα να έχω τα 11 wins για να λέω χαχά.
11 wins πουτανάκια. Και όλα αυτά. Γιατί βρίζω, δεν ξέρω. Έχω 105k ρε μαλάκα. What the fuck. Χτες πάλευα να μαζέψω 50 και τώρα έχω 105. Αν πουλήσω τον Ινίγκο Μαρτίνεζ 150. Αν πουληθούν βασικά κάτι team of the week που προσπαθώ να πουλήσω τόσο καιρό, παίζει να φτάσω τα 200 γκέι. Μαλάκες, μπορώ μάλλον να βάλω κάτι πολύ καλό στην ομάδα. Και θέλω να βάλω έναν Van Dijk, ας πούμε. Γιατί είναι σκατοσπασμένος, νομίζω το ξέρουμε όλοι. Αλλά δεν το σηκώνει. Εντάξει, θα πρέπει να αλλάξω κάτι άλλο. Και όπως είπα, δεν θέλω αλλαγές στην ομάδα. Δυστυχώς θα πρέπει να αλλάξουν πράγματα, γιατί φυσικά, ναι, προχωράει το πράγμα. Ελπίζω να βγάλω κάτι τόσο καλό που θα με αναγκάσει να κοιτάξω πώς θα το βάλω στην ομάδα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος. Και μου τέριαξαν τέλεια και τα τάκτη που είχα, τα κοιτούσα πολύ. Λογικά, ο μόνος λόγος που θα σα εδώ είναι επειδή έχω παίξει γάμισε τα παίζει να έχω παίξει αυτή τη βδομάδα. Βασικά, δύο τελευταίες εβδομάδες 100 game rivals. Δοκίμασα ό,τι τάκτη υπάρχει, αυτό δουλεύει. Τέλος πάντων, έχω πει πάρα πολλά, μιλάω για 10 λεπτά. Έχουμε τα πακέτα, έχουμε τα rewards επιτέλους. Ξεκινάμε με το πρώτο 82 plus επί 20. Σε παρακαλώ, βγάλε μου κάτι τρελό και έχει χρώμα. Έχει χρώμα και νομίζω δεν είναι silver με ball. Το μπρο έφαγε όλο το χρώμα, ρε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο μπλε, όλα τα άλλα είναι μαύρο. Δεν έχουμε φώτα ή κάτι. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό, αλλά μάλλον είναι special κάρτα και είναι special κάρτα. Είναι ο Slade Chamberlain που παλιά ήταν τρελό όταν έπαιζε στη Liverpool. Αλλά και αυτή του κάρτα φαίνεται πάρα πολύ καλή, δεν τρολάρω καν. Για RM δηλαδή φαίνεται χωρί πλάκα πολύ καλή κάρτα. Οπότε να πω κάτι. Ξεκινήσαμε με W. Δεν ξέρω αν είναι tradable και άμα πουλάει κάτι. Αλλά πρώτα απ' όλα, what the fuck, yeah, φτιάξτε το γιατί είναι τόσο μπαγκαρισμένο το walkout. Αλλά πολύ καλό pull στο πρώτο πακέτο. Δυστυχώς είναι untradable. Έλα ρε φίλε, και σίγουρα πάει για κάτι, ναι. Πάει 50k. Μαλάκα είναι καλή κάρτα. Χωρί πλάκα δηλαδή. Έχει και 4-4. Ναι, από τα face θα φαίνεται. Πολύ καλή κάρτα. Έχει defense. Το dribbling είναι απίστευτο. Το ξέρουμε όλοι. Ο Slade Chamberlain. Τα long shot, εντάξει, τα θυμόμαστε από Arsenal. Pace passing, μια χαρά. Physical ok. What? Sorry, name. Νομίζω έχω μια ιδέα τι μπορεί να είναι αυτό. Αλλά θα με βρείτε στα comment το πω είτε όχι. Τέλος πάντων, ο Slade Chamberlain πολύ καλή κάρτα. Και έχουμε και Σέργι Δαρδέρ που είναι club legend, όσο να πούμε. Αλλά να μην πω ψέματα, δεν νομίζω ο Slade Chamberlain να σηκώνει να πάρει τη θέση του αγαπητού σε όλους Γιορέντε. Για αλλαγή όμως δεν νομίζω να είναι καθόλου κακή επιλογή. 83 plus επί 10, βγάλε μας πάλι κάτι απίστευτο και δεν θα είναι κάτι απίστευτο. Εκτός αν είναι καμία ήταν από νομάτι, όχι είναι L, είναι εκείνη η goalkeeper από ναι. Ελπίζω να είναι W walkout, γι' αυτό δεν το σκυπάρω. Endler τι λένε, δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Και είναι χειρότερο pack από πριν, καλύτερο από πλευρά fodder βέβαια. Ναι, δεν νομίζω αν κάποιο άλλο εδώ πέρα. 88 rating fodder. Γιατί κάτι άλλο δεν είναι, είναι απλά fodder. Τότε το μεταξύ, αν παίρνει ένα tradable pack από τα αυτού Champions, είναι τρελό. Όχι, μόνο εκείνο ήταν ένα tradable pack. Γιατί το ένα pack είναι ένα tradable και το άλλο όχι. Τέλος πάντων, βγάλαμε και έναν team of the week ακόμα που είναι 10k, οπότε δεν έχω κάποιο παράπονο. Και συνεχίζουμε. Έχουμε 87 plus W. Εδώ το μεταξύ είναι 60k. Μαλάκα, πόσα coins θα βγάλω από αυτά. 87 plus W, please τρελανέ με και δεν θα με τρελάνε καθόλου. Για να δούμε όμως τι θα είναι αυτό. W walkout guarantee. Ιταλό center back από τη Serie A και δεν έχω ιδέα, μόνο μπαστόνι μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά είναι 87 rating ο μπαστόνι. Ναι, είναι όπως φαίνεται. Γιατί δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Παχόρ και μπαστόνι. Ό,τι χειρότερο μπορούσα να έχω βγάλει από αυτό επειδή είναι και ήδη 87 έρτες και δεν είχε usable. Δεν είναι όμως αυτά που μας ενδιαφέρουν. Έχουμε τώρα τα δύο team of the week pack που δεν κάνουν το καλύτερο πράγμα. Πάμε να τα ανοίξουμε κατευθείαν γιατί μάλλον απλά 60k fodder θα είναι, δεν ξέρω τι έχει. Πες μου πώς είναι η CM. Δεν είναι. Nice. G-Bait έφαγα. Υπάρχει εκείνη η CM Ισπανίδα που νομίζω πάει για πολλά. Και μπορεί να υπάρχει καμιά άλλη καλή κάρτα. Τι Washington Spirit είναι αυτά που έχει καταντήσει το game. Βγάζουμε double walkout. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο πραγματικά. Μάλλον αυτά πάνε για κάτι παραπάνω και μάλλον δεν θα τις δώσω τις κάρτες. Γιατί να είμαι ειλικρινής, μάλλον θα τις χρειαστώ τρεις. Μπρο, βγάλαμε 386 τι είμαι εδώ. What the fuck, μαλάκα. Hey, μπορώ να πω. Πάνε τέλεια τα πράγματα έως τώρα. Δηλαδή αυτό ανταμείβονται οι καλοί παίκτες. Γι' αυτό έχω καλό πάκλα τον τελευταίο καιρό. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Άλλο ένα team of the week και τι θα είναι αυτό, δεν έχω ιδέα. Center back, Γερμανία είναι αυτή που έβγαλα μόλις, έτσι. Ναι. Για να δούμε όμως τι θα κρύβεται από πίσω, γιατί όπως πάντα, δούβλι γουκάτι μπορεί να έχει κάτι άλλο επίσης. Και θα είναι. Μόνη της. Ναι, δεν πειράζει. Πραγματικά δεν πειράζει καθόλου. 283 άρδες, ok, 10k, χαλαρά. Την πετάμε και αφήνει στο club. Και έχουμε εδώ το base hero pack. Είναι untradable, είναι το δεύτερο που ανοίγω. Άνοιξα και ένα προχθές. Εκείνο δυστυχώς χάθηκε. Άμα χαθεί και αυτό το βίντεο, θα κόψω τις φλέβες μου. Πάμε να το ανοίξουμε. Σε παρακαλώ, βγάλε κάτι τρελό. Και να μην βγάλει όμως, δεν έχω θέμα. Κάνα center back θα ήθελα, άκουσε με please. Και φαίνεται να είναι κάτι καλό γιατί έχει πολύ μαλλί. Left wing of footrep. Παίζει να είναι ο footrep που είναι πάρα πολύ καλή κάρτα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Για να δούμε τι θα είναι τελικά, γιατί δεν του ξέρω και του χείρου πολύ καλά. Μπήκανε πολύ αργότερα από όταν μοιαζόμουν. Είναι ο Paolo Futre, με τον οποίο έπαιξα αντίπαλο και δεν με έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Και να είμαι ειλικρινής, είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Γιατί τώρα όλοι θα μου λένε μπρο, είσαι καλόφαρδος, αλλά αυτή η κάρτα δεν νομίζω να μπαίνει στην ομάδα μου. Δεν τρελαρώ καν. Φυσικά έχει τρελό dribbling και όλα αυτά. Και μάλλον θα πάει και για πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Αλλά no joke, η κάρτα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν τρελαρώ καν, δεν προσπαθώ να κατηγορήσω κάποιον. Είναι τρελή κάρτα για dribbling.
Όποιος με ξέρει, ξέρει ότι δεν ξέρω να τριπλάρω και δεν έχει και passing. Άμα είχε passing θα το σκεφτόμουν. Αλλά αυτή η κάρτα μάλλον είναι σπασμένη game, αλλά δεν ταιριάζει στο playstyle μου. Δεν λέω ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί, αλλά βασικώς δεν μπαίνει. Άμα τώρα αυτό ήταν tradable, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ όμορφα για μένα. Τώρα που δεν είναι tradable, πάλι δεν έχω κανένα παράπονο, αλλά μαλάκες είναι λίγο sad. Ο De Bruyne δεν υπάρχει λόγος πλέον να είναι εδώ πέρα. Μπορώ να γιτάρω λίγο τους loan για να δούμε τι έχουμε στο club. Έχουμε πράγμα στο club, ρε μαλάκα. Αυτό δεν είναι στακαρισμένο club. Δυστυχώς ο Σαμού, όπως φαίνεται, bro, δεν θα μείνει καν reserve. Ήταν πολύ κακή επιλογή το ότι πήγα και έκανα την evolution του. Αλλά παίρνουμε εδώ τον Paolo Futre. Θα τον βάλω στο Σέργι Δαρδέρ. Δυστυχώς, επειδή ο Δαρδέρ δεν πρόκειται να μπει κάπου. Ο Oxlade Chamberlain τώρα πού θα μπορούσε να πάει. Ο Van de Beek δεν νομίζω να μπει, ρε φίλε, με αυτούς τους άλλους που έχω. Επειδή μ' αρχίσω όταν τον βγάλω, νομίζω έχει relentless, οπότε δεν θα κουραστεί. Δεν μου κουράστηκε τουλάχιστον έως τώρα. Δεν έχει relentless και δεν κουράστηκε. Πώς να μην έχει. Δεν κουραζόταν. Μέχρι και παράταση που έπαιξα δύο αγώνες, τρεις, δεν κουράστηκε. Αλλά αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Τρελά πουλ, πραγματικά. Αλλά λίγο σαντ, επειδή αυτά που έβγαλα μάλλον δεν θα χρησιμοποιηθούν. Μου έχει βγάλει, ρε φίλε, τώρα δύο hero wingers που είναι και οι δύο απίστευτοι. Αλλά δεν παίζω με wingers, ρε μαλάκα. Θα δούμε τι θα κάνουμε, αλλά αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Πραγματικά ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν παρακολουθήσατε φυσικά, αν δεν παρακολουθήσατε, δεν θα σας ευχαριστώ καθόλου. Και πάμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί η καριέρα μας σε αυτό το game. Μπορεί και αύριο να βγει και άλλο hero pack, δεν είμαι σίγουρος πότε βγαίνει, εκείνο που μας χρωστάει η EA. Το θέμα είναι ότι μου τελειώνει το EA Play Pro. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει με το βίντεο όσο προχωράμε, με τα βίντεο βασικά. Δεν ξέρω αν θα αγοράσω το game, θα δούμε. Αυτά όμως από μένα, τα λέμε την επόμενη φορά και γεια σας.